Κωνσταντίνε. Παρακαλώ. Θεωρείς ότι λες αλήθεια? Ναι. Ε? Ναι. Είσαι ειλικρινής γενικά? Ναι, και αυτό μου θυμίζει πάντα τη Μαντόνα. Τι σου θυμίζει τη Μαντόνα, γιατί? Ναι. Μου θυμίζει το live is a mystery. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ερώτηση. Παρακαλώ. Ποιο τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου θα ήθελες να έχει γραφτεί για σένα? Το «Σε εκδικήθηκα» του Ρέμου, το οποίο όποτε το τραγουδώ για ένα περίεργο λόγο δακρύζω. Είναι συγκλονιστικό τραγούδι. Και το «Στα υπόγεια είναι η θέα» του Πασχάλη Τερζή, γιατί βέβαια πραγματικά το θεωρώ, εκτός από την αριστουργηματική μουσική που έχει γράψει, είναι από τους πιο ωραίους στίχους που έχουν γραφτεί σε λαϊκό τραγούδι. Με ποιο τραγούδι σου έχεις κάνει σεξ? Με το «Θες να κάνουμε σχέση». Με τα «Φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Αλήθεια. Αλήθεια. Παραραραραρα. Ταρα. Α. Α. Ταραραραραρα. Ταραρα. Έλα, μάνα μου. Ταραραραρα. Θες να κάνουμε σχέση? Οκ, δεκτό. Θέλω να μου πεις σε ποιο κομμάτι των One δεν μπορούσες με τίποτα να μάθεις τη χορογραφία. Λεγότανε «Τώρα τι να το κάνω». Ήταν ο εφιάλτης μου. Είχε το εξής. Η χορογράφος μας, η Wendy του γραφικού Φίλιππου, μας είχε βάλει ένα μπαστούνι και έλεγε «Harry Bastuni Poddy». Είπε, μη λέει, είναι Αγγλίδα. Και «Harry Bastuni Poddy». Και στο τέλος ήθελα τον μπαστούνι. Ξέρεις τι να το κάνω τον μπαστούνι στο τέλος? Δεν μπορούσα να κάνω ποτέ τη χορογραφία εγώ. Άλλη και ποτέ. Ποτέ. Άρα δεν το μάθες ποτέ αυτό? Όχι, δεν την έχω μάθει ποτέ. Okay. Θέλω να μπεις την πιο αστεία δικαιολογία που έχεις σκεφτεί για να αποφύγεις σεξ. Γίνομαι ρε ζήλη. Είχα πει ότι μ' είχε πιάσει φαγούρα τώρα. Μ' είχε πιάσει φαγούρα στους όρχης. Τρελή. Τρελή. Κνισμός είναι το επιστημονικό. Κνισμός, ναι. Αλληλούια, αλληλούια. Α, ωραίο αλληλούια ήταν αυτό. Ωραίο, διαφορετικό θα έλεγα. Μήπως το κρατήσω για το εξομολογητήριο, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Θέλω να μου πεις ποιος από τους One, βγάζουμε τον εαυτό σου απ' έξω, θα μπορούσα φυσικά να σε έχω και σένα, ναι, είναι εσύ ο πιο εκνευριστικός στις πρόβες? Ο Δημήτρης. Γιατί αυτή η ηρεμία που έλεγες? Ποια ηρεμία, Χριστιανέ μου? Δεν έχεις υπόψη σου. Είναι, δηλαδή... Ασυντόνιστος, τι? Είναι εντελώς. Μπορεί να κάνουμε πρόβες εμείς και να μιλάει στο τηλέφωνο με την κόμενα. Είναι αλλού. Το παιδί είναι τόσο ευτυχισμένο για την αλλού, που είναι εκνευριστικά, εκνευριστικά άξιος ζηλευτό όμως. Πραγματικά. Αλληλούια, αλληλούια. Έχεις κάνει σεξ σε καμαρίνι? Όχι ρε γάμο, δεν έχω κάνει και το έχω αποθυμένο. Ταν, ταν, ταν. Δεν σε πίστεψε κανείς, η αλήθεια είναι, αλλά βέβαια ακούστηκες ειλικρινής. Όχι, είμαι απόλυτα ειλικρινής. Πώς είναι δυνατόν τόσα χρόνια? Γιατί έχω φοβία ότι παρακολουθούνται με κάμερα στα καμαρίνια. Είχες κνισμό κάθε φορά? Λοιπόν, θέλω να πεις ποιος από τους One εκμεταλλευόταν, ας πάμε στο παρελθόν καλύτερα, την αναγνωρισιμότητά του περισσότερο. Ο Φίλιππος. Είναι μεγάλη ψωνάρα και... Τι έκανε? Ήθελε να πηγαίνει πάντα στα θέατρα και να αυτό. Να είναι πρώτη σειρά. Με τα κόκκινα χαλιά. Ήθελε, είχε, το είχε και ήταν και ωραίο που το είχε μεταξύ μας. Γουστάρω πολύ. Μετά έγινα εγώ η ψωνάρα. Πρώτα ήταν ο Φίλιππος και έγινα εγώ μετά. Έτσι, και να μην βγάζω και τον εαυτό μου έξω. Στα καπάκια δηλαδή. Στα πάντα καπάκια, στους One, όχι μετά εσύ στα δικά σου, στα solo. Στους One, οκ, οκ, οκ. Είχα βάλει εγώ τον κόσμο τους διοργανωτές να πληρώνουν business class και τέτοια. Και ήταν και πέντε, είναι ο Γιώργος έξι. Οι άνθρωποι φαλυρίζανε πριν ξεκινήσουν τη συναυλία. Αλληλούια, αλληλούια. Σε ποιο κομμάτι ξεχνάς τους στίχους? Στο σκέψου ξεχνάω τους στίχους. Τα κάνω μπάχαλο. Γιατί ξεκαρδίζεστε, βρε? Δεν το λέει ποτέ το σκέψου? Όχι. Αλληλούια. Ποτέ, 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 ποτέ. Ρωτάω τον Φίλιππο τι λέω τώρα και μου λέει ο Φίλιππος σκέψου τις ώρες της σιωπής. Ρε, είναι από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια το σκέψου. Είναι συγκλονιστικό τραγούδι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τους στίχους. Αλληλούια, αλληλούια. Μόλις κέρδισες βραβείο Grammy. Ναι.
Είσαι στα Grammy. Έχεις κερδίσει βραβείο Grammy. Τέλεια, ναι. Στο έχει δώσει η Billie Eilish. Σου αρέσει η Billie Eilish? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα αυτή τη στιγμή, με το βραβείο στο χέρι, ναι, τις ευχαριστίες στα κυπριακά. Έλα ρε Θέμη. Εδώ είμαι, δίπλα σου, λέγε. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Μπάμπο, τον συμμαθητή μου τον Γιώργο, που το σχολείο. Ευχαριστώ τον κύριο Γιάννη που πήγε να τσέπιανα σεφταλιές και έβλεπα από την τηλεόραση του τότε την Κυροβίζω, γιατί δεν είχαμε τηλεόραση στο χορκό. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Μη γελάς, εσύ σ' ακούω. Okay. Επειδή μια χαρά τα πάμε πριν για το σεξ, δεν έχεις κάνει σε καμαρίνι. Θέλω να μου πεις γιατί φοβάσαι. Φτάνει, μόνο το σεξ. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο παράξενο μέρος που έχεις κάνει σεξ, αφού δεν έχεις κάνει σε καμαρίνι. Σε ένα αμπέλι. Αμπέλι. Ναι, αμπέλι, αμπελώνα. Αυτό που Ελλάδα ή Κύπρο? Ελλάδα, Ελλάδα ήταν αυτό. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Από το 1 έως το 10, πόσο καλός εραστής θεωρείς ότι είσαι? 9, γιατί το 10 είναι του Θεού. Προφανώς την πρώτη την έβαλε έτσι, την άκουσες, επειδή είπες για τον Θεό. Διαφορετικά δεν θα είχαμε κανένα θέμα με το 9. Το 10 λέει είναι του Θεού, θα τρελαθώ. Πάμε να δούμε το ποσοστό αγιότητας του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου. Γιατί? Κωνσταντίνε, κάπως έτσι μπαμ μπαμ μπαίνεις στο top 10 της αγιότητας. Μπορεί να μην είσαι στο number 1, είσαι όμως στη θέση 5, όσα είναι και τα μέλη των 1. Μα τι καρμικό. Πες γεια στους νέους σου φίλους, να περάσεις όμορφα in paradise, τα λέμε.